Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα κάνουμε καραμελωμένο σολομό στο τηγάνι. Θα το κάνουμε λίγο Asian, γιατί θα βάλουμε μέσα και soya sauce και ginger και lime. Θα γίνει φανταστικό, πραγματικά σας λέω, θα λιώνει στο στόμα και θα συνοδεύσουμε με ψητά λαχανικά. Αυτή τη συνταγή την αγαπώ και είναι τόσο εύκολη για να τη φτιάξετε, αρκεί να ακολουθήσετε τις οδηγίες μου. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε, αν και μπορεί να σας φαίνονται περίεργα, είμαι σίγουρος πως τα έχετε όλοι στο σπίτι σας. Δηλαδή, σόγια σας έχετε όλοι, σωστά. Λίγο σόγια σας την έχετε. Λάιμ, άμα δεν έχετε, θα βάλετε λεμόνι, αλλά τα λάιμ είναι αυτά που θα κάνουν τη διαφορά και θα μας δώσουν αυτή την Asian υφή που θέλουμε. Και ginger το βρίσκεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ, πια υπάρχει παντού. Οπότε, ένα κομματάκι ginger μας είναι απαραίτητο για να φτιάξουμε την πιο σούπερ συνταγή με σολομό που έχετε δοκιμάσει. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα πάρω ένα μαχαίρι. Λοιπόν, έχω ένα κομμάτι σολομού εδώ πέρα υπέροχο, χωρίς κόκαλα. Το παίρνετε έτοιμο από το σούπερ μάρκετ. Σε περίπτωση που δεν βρίσκεται έτοιμο καθαρισμένο, έχουμε βίντεο για το πώς καθαρίζετε σολομό στο κανάλι μας στο YouTube. Απλά πατάτε το link και βλέπετε το βίντεο. Είναι τέλειο. Λοιπόν, επειδή ο φίλος μου Λάκης ζήτησε με δέρμα, μπορούμε είτε να κόψουμε σε μερίδες εδώ, σωστά, και να βγάλουμε μια ολοκληρωμένη μερίδα, είτε μπορούμε να κόψουμε σε μικρά κομματάκια. Τι θέλετε. Μικρά κομμάτια. Τέλεια. Άρα, κοίταξε να δεις τι θα κάνω, Λάκη. Θα κόψω σολομό εδώ πέρα στη μέση. Εδώ. Και θα κόψω ωραίες μερίδες στο σολομό μου εδώ. Μικρά κομμάτια, οπότε δύο κομμάτια θα είναι αρκετά για μια μερίδα, σωστά. Τώρα, έχω κόψει τον σολομό μου σε υπέροχα κομμάτια. Θα ρίξω λίγο λαδάκι πάνω στο σολομό, εδώ. Πιπέρι. Καλά, θα γίνει φανταστικό. Τώρα το κάνω ιδέα, καθώς το μαγειρεύω σκέφτομαι και τι άλλο θα κάνω και έχω τρελαθεί. Ανακατεύουμε. Εδώ, το τηγάνι μου καίει. Το βλέπετε που βγάζει καπνούς. Δεν έχω βάλει τίποτα πάνω. Αυτό είναι το μυστικό. Πρέπει να βγάζει καπνούς. Και όπως είναι, από τη μεριά της πέτσας, εντάξει, γιατί έχουμε αφήσει το δέρμα πάνω, βάζουμε πάνω στο τηγάνι. Εδώ. Πατάμε λίγο, αφήνουμε. Πατάμε λίγο, αφήνουμε. Η όλη διαδικασία είναι πιο δύσκολη γιατί ο φίλος μας ο Λάκης διάλεξε να αφήσουμε την πέτσα πάνω. Σε περίπτωση που δεν αφήναμε την πέτσα και κόβαμε κανονικές μερίδες, δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε καν αυτή τη διαδικασία. Αλλά δεν πειράζει. Σκοπός είναι κάθε φορά να κάνουμε πιο ιδιαίτερα πράγματα. Ευχαριστώ, φίλε Λάκη, που με κάνεις καλύτερο σαν μάγειρα. Λοιπόν, τώρα κοίταξε. Βάλαμε τη μεριά της πέτσας και ξαναβάζουμε πίσω τη φωτιά. Όση ώρα ψήνεται ο σολομός σε μέτρια φωτιά και περιμένουμε να τραγανίσει, πάμε να ετοιμάσουμε τα λαχανικά μας. Έχω εδώ πέρα πράσο. Μας αρέσει το πράσο. Θα κόψουμε ωραία κομματάκια εδώ. Χρειαζόμαστε λαχανικά. Νομίζω πως αυτό είναι αρκετό. Θέλουμε μόνο το πράσινο μέρος. Έχω φρέσκο κρεμμυδάκι. Μόνο το πράσινο μέρος και εδώ. Έχουμε δύο σκελίδες σκόρδο. Έχω ginger και το πόσο ginger θα χρησιμοποιήσουμε έχει να κάνει με το πόσο καυτερό θέλουμε να βγει το φαγητό μας και το πόσο gingerato. Ας πούμε, ο φίλος μας ο Λάκης εδώ πέρα δεν του αρέσει καθόλου το ginger. Όταν βάζουμε σε ένα φαγητό ginger, κατευθείαν τι λες, Λάκη, ότι κάνεις? Κάνει έτσι. Ginger, μου λέει, δεν τρώω. Ελάχιστες φορές όμως έχω καταφέρει να φάει ginger χωρίς να το καταλάβει. Οπότε πάντα το κόλπο είναι να καταφέρω το Λάκη να φάει ginger και να του αρέσει. Ωραία να μαγειρεύεις για να φάει ο Λάκης. Λες και είναι το παιδί σου. Αλλά αυτά τραβάμε, καταλαβαίνετε. Είμαστε φίλοι, σοβαρή επιχείρηση όλο μαζί. Οπότε αγαπάμε τους συνεργάτες μας και προσπαθούμε κάθε φορά να τους ικανοποιήσουμε όλους. Τι κάνω τώρα, φίλε Λάκη, εδώ? Ρίχνω το ginger μαζί με το φρέσκο κρεμμυδάκι, μαζί με το πράσο, μαζί με το σκόρδο και έχω δημιουργήσει μία μαγιά για να κάνουμε κάτι ασιάτικο, κάτι πάρα πολύ νόστιμο. Θα προσθέσω και λίγο ξύσμα από το lime εδώ. Όπως βλέπετε, ο σολομός μου συνεχίζει να ψήνεται, δεν τον έχω πειράξει. Βλέπετε πόσο ακίνητος είναι. Όσο πειράζει το ψάρι καθώς ψήνεται, τόσο το ψάρι δεν θα γίνει ωραίο. Έχω και δύο τσίλι. Τα δύο τσίλι θα κάνουν αρκετά πικάντικο το φαγητό μου. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να είναι τόσο πικάντικο, θα βάλετε λιγότερο. Και σε περίπτωση που δεν έχετε τσίλι, τι θα βάλετε? Μπουκόβο, μπράβο. Πάμε να απλά. Και εδώ πέρα έχω όλη αυτή τη φανταστική γεύση που θέλω να έχει το φαγητό μου. Αν μυρίσετε σε αυτό το σημείο, μυρίζει υπέροχα. Βγαίνει το ginger, βγαίνει το τσίλι, βγαίνει το lime. Βγαίνουν όλα αυτά που θα κάνουν φανταστικό το φαγητό μας. Τώρα, πάμε στο σολομό. Ήρθε η ώρα να τον ελέγξουμε. Όπως βλέπετε, το λάδι που είχα ρίξει στην αρχή για το σολομό ήταν ελάχιστο, αλλά έχει μαζευτεί αρκετό λάδι μέσα στο τηγάνι. Τι είναι αυτό το λάδι? Μπράβο, τα λιπαρά του σολομού. Οπότε τι κάνουμε? Γυρνάμε και βλέπουμε άμα ο σολομός μας έχει γίνει τραγανός. Έχει γίνει. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό το υπέροχο χρυσαφένιο χρώμα ψάχναμε. Και επειδή δεν έχουμε ζαλίσει το σολομό μας τόση ώρα, να τον γυρνάμε, να τον ξεγυρνάμε, να τον παρακαλάμε, να τον ζορίζουμε, έχει γίνει τραγανός και έχει γίνει πεντανόστιμος. Κοιτάξτε εδώ.
Η μαγιά είναι να χρησιμοποιήσετε αυτά τα λιπαρά που ήδη υπάρχουν μέσα στο τηγάνι και να ψήσετε το σολομό σας. Και επίσης να σας πω το πιο σημαντικό: ότι όλα αυτά τα λιπαρά θα πηγαίνουν κανονικά στο στομάχι μας. Εμείς τι θα κάνουμε, θα τα αφαιρέσουμε. Αν και ωμέγα 3, ωμέγα 6, καλά λιπαρά από το ψάρι, όταν ψήνονται σε ένα τηγάνι, αρχίζουν να καίγονται και από καλά λιπαρά γίνονται κακά. Οπότε οτιδήποτε πάει στο τηγάνι μας, θέλουμε να τα αφαιρέσουμε. Δεν το χρειαζόμαστε. Αυξάνω λίγο τη φωτιά μου εδώ πέρα για να πάρει ωραίο χρώμα και από την άλλη πλευρά. Με το πάρει ωραίο χρώμα και από την άλλη πλευρά για να δούμε πειρέ. Μια χαρά είναι. Ε? Δεν θέλουμε να το ψήσουμε το σολομό μας. Τον βγάζουμε, τον αφήνουμε στην άκρη. Εδώ. Και εδώ. Καλά, για αυτούς που τους αρέσει το ψάρι, για αυτούς που τους αρέσει η υγιεινή διατροφή, για αυτούς που γενικά προσέχουν και για αυτούς που θέλουν κάθε φορά να δημιουργούν καινούργια πράγματα, αυτή η συνταγή είναι μια συνταγή που πραγματικά θα λατρέψετε. Και τώρα πάμε να δούμε τι λιπαρά κερδίσαμε ως τώρα. Για δέστε. Δεν είναι και λίγα. Εντάξει. 360 θερμίδες μείον με μία κίνηση. Τι κάνουμε τώρα. Καθαρίζουμε το τηγάνι μας. Τα κακά λιπαρά, δηλαδή τα λιπαρά που καήκαν από το ψάρι μας, φύγανε. Οπότε ήρθε η ώρα να προσθέσουμε ξανά καλά λιπαρά στο φαγητό μας. Που αυτά είναι το λαδάκι μας, ελάχιστο ελαιόλαδο, μία κουταλιά της σούπας και πάμε να σοτάρουμε όλα αυτά τα υπέροχα λαχανικά που ετοιμάσαμε πριν. Τζίντζερ, σκόρδο, φρέσκο κορμιδάκι, πράσο, τσίλι, lime. Ξύσμα από lime το είπα. Και σοτάρουμε. Κοιτάξτε εδώ. Θέλω να σοτάρουμε, αλλά δεν θέλω να καραμελώσουμε πάρα πολύ. Θέλω ίσα-ίσα να σοτάρουμε για να μην έχουν αυτή την αψάδα, όπως λέω. Το φρέσκο κρεμμυδάκι και το πράσο. Θα ρίξω και λίγο θυμάρι μέσα. Συνεχίζω το ανακάτεμα. Εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Υπενθυμίζω, θέλω να σοτάρω. Δεν θέλω να τα κάψω. Θέλω ίσα-ίσα να τα σοτάρω. Οπότε με το που είναι έτοιμα, εδώ, αφαιρώ. Ξαναβάζω το τηγάνι πάνω στη φωτιά. Τώρα πρέπει να καθαρίσω το τηγάνι, οπότε όλα αυτά πάνε εδώ. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα για το σολομό μας. Λοιπόν, το τηγάνι καίει, σωστά. Θα κάνω καραμέλα. Ρίχνω λίγο ζάχαρη στο τηγάνι. Και κοιτάξτε εδώ, η ζάχαρη αρχίζει να λιώνει. Τέλεια, μια χαρά, όλα καλά. Λιώνει, λιώνει. Λιώνει η καραμέλα μας, εδώ η ζάχαρη. Και με το που λιώσει τι κάνω, ρίχνω κατευθείαν και άλλο ζάχαρη. Εδώ. Ανακατεύω και με το που λιώσει η επόμενη ζάχαρη, ρίχνω και άλλη ζάχαρη. Και με το που λιώσει και άλλη ζάχαρη, τι κάνω, ρίχνω και άλλη ζάχαρη. Σε περίπτωση που βλέπετε ότι δεν το ελέγχετε, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να βγάλετε από τη φωτιά. Κοιτάξτε τι έκανα, καλύτερο κόλπο. Όταν νιώθω ότι χάνω τον έλεγχο της καραμέλας, βγάζω από τη φωτιά, για να μην είναι πάνω στη φωτιά, αλλά το τηγάνι μου είναι αρκετά ζεστό και η καραμέλα μέσα είναι αρκετά ζεστή και καταφέρνουν να λιώσουν τη ζάχαρη. Κοιτάξτε. Οπότε η καραμέλα μας είναι έτοιμη και ήρθε η ώρα να ντεγκλασάρουμε το τηγάνι. Και με τι θα ντεγκλασάρουμε. Νερό σόγια σος και το χυμό από τα δύο λάιμ. Ένα, δύο. Πάει αυτό στην άκρη. Αυτά πάνε στην άκρη. Σβήνουμε το λάιμ. Παναγία μου. Η σόγια σος μας δίνει το αλάτι που θέλουμε στη συνταγή. Πήραμε τη ζάχαρη που ισορροπεί μαζί με την οξύτητα από τα λάιμ και έχουμε κάνει την τέλεια γλυκόξινη σάλτσα. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα μην φοβηθείτε. Στιγμία με το που ρίξουμε όλες τις υγρασίες μέσα, η καραμέλα θα στεγνώσει. Αλλά αυτό είναι το μυστικό. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Πρέπει ουσιαστικά να δέσουμε όλο το μείγμα. Πρέπει να λιώσει ξανά η καραμέλα μας εδώ. Σιγά σιγά άρχισε να μαλακώνει η καραμέλα. Αυτό είναι το κόλπο. Και όπως βλέπετε η καραμέλα μου άρχισε να λιώνει. Αυτά τα κομματάκια που βλέπετε εδώ πέρα μη σας πειράζουν. Θα σπάσουν και αυτά και θα λιώσουν. Και τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα μας υλικά. Έχουμε ετοιμάσει τα λαχανικά μας εδώ. Τα ρίχνουμε μέσα. Ανακατεύουμε. Και τι άλλο πρέπει να βάλουμε μέσα. Το σολομό. Ο σολομός πρέπει να κάτσει σε αυτή την υπέροχη καραμέλα. Εδώ, Αναγία μου, τι έχω κάνει πάλι. Τρελαθούμε τελείως σήμερα εδώ πέρα. Θα τρελαθούμε. Κοιτάξτε εδώ. Σας είπα, στην αρχή θα σας φοβήσει ότι η καραμέλα κάτι λάθος έχετε κάνει, αλλά είναι λογικό. Είναι καραμέλα και φτάσει στους 150-160 βαθμούς και εμείς ρίχνουμε παγωμένο μέσα νεράκι και σόγια σος. Οπότε στιγμιαία θα σφίξει, αλλά καθώς ψήνονται όλα αυτά μαζί, θα καραμελώσουν και θα γίνουν τέλεια. Τώρα, υπομονή 2-3 λεπτάκια σε χαμηλή φωτιά. Και περιμένουμε μέχρι που να δέσει η σάλτσα μας και να ψηθεί ο σολομός μας. Και ο σολομός μου είναι έτοιμος, δεν θέλει παραπάνω από 2-3 λεπτάκια όπως σας είπα. Πρέπει να κρατάει και λίγο στο κέντρο. Λοιπόν, και έχω ετοιμάσει υπέροχα λαχανικά ψητά για να σερβίρω. Θα το κάνουμε λίγο light το γεύμα σήμερα. Τι λέτε, λίγο light, γιατί όχι, μας αρέσει. Μπορείτε να βάλετε ό,τι γαρνιτούρα εσείς θέλετε. Εγώ θα πάω έτσι με λίγα λαχανικάκια εδώ. Αναγία μου. Τέλειο. Πιπεριά, μελιτζάνα, κολοκυθάκι, τέλος.
Και κοιτάξτε εδώ. Όλη αυτή η υπέροχη σάλτσα. Κοιτάξτε πώς έχει καραμελώσει από κάτω και πώς έχει τραβήξει τη σάλτσα στο λαιμό μας. Ένα κομμάτι. Θα βάλω κι άλλο ένα κομματάκι αυτό εδώ. Που είναι σεξι. Εδώ. Και για το τέλος. Έχω αυτά τα υλικά μου εδώ, που προαιρετικά μπορείτε να τα βάλετε κι εσείς. Δεν θέλω να σας κάνω δύσκολη τη συνταγή, θέλω να την ετοιμάσετε οπωσδήποτε όλοι. Σαν γλυκόξινη σάλτσα είναι καταπληκτική, αλλά άμα σε αυτή τη γλυκόξινη σάλτσα προσθέσουμε λίγο κοριάνδρο, εδώ, λίγο μαύρο σούσαμο και λίγο σουσαμέλαιο, λίγο. Στο τέλος, πραγματικά, θα δώσει αυτό το touch που θέλουμε και βέβαια, πασχίσαμε για να φτιάξουμε όλη αυτή την υπέροχη σάλτσα. Την καραμελωμένη, δεν θέλω να την αφήσετε να πάει χαμένη. Πάνω από το σολομό, εδώ, τελευταία στιγμή. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Και επειδή μου αρέσει πάντα, μα πάντα να βάζω λίγο λάιμ. Αφήστε δύο κομματάκια να υπάρχουν, μπορεί να θέλει κάποιος να ρίξει. Και βουαλά. Καραμελωμένος σολομός με ψητά λαχανικά. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Κοιτάξτε εδώ, σκοπός είναι ο σολομός πραγματικά να είναι ψημένος στην εντέλεια. Κοιτάξτε εδώ. Είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι και είναι το φανταστικό γεύμα για εμένα. Okay. Καραμέλα, τσίλι, ginger, lime, σόγια. Λαβαίνετε, το ένα είναι πιο νόστιμο από το άλλο, οπότε ο σολομός έγινε ο πιο γευστικός που θα μπορούσατε να φτιάξετε. Είναι πάρα πολύ πικάντικος, αλλά μου αρέσει. Σας είπα, μπορείτε να βάλετε τσίλι και λιγότερο. Στα δύο γίνεται πικάντικο. Άμα θέλετε λιγότερο πικάντικο, βάζετε λίγο λιγότερο. Και βέβαια, όταν καείτε αρκετά το σολομό, ήρθε η ώρα να σβήσετε όλο αυτό το κάψιμο με μία παγωμένη Coca-Cola. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, μην ξεχάσετε να μας αγαπάτε, να γράψετε σχόλια από κάτω, φωτογραφία και να μου στείλετε στα social media γιατί μου αρέσει και γίνεται χαμός. Αυτά, πατήστε subscribe στο κανάλι μας. Όχι, ναι, πατήστε. Τέλεια. Λοιπόν, σας αφήνω, φιλάκια πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Φιλάκια πολλά, θα συνεχίσω στο σολομό μου.